Ήρθαμε σήμερα εδώ, πιστοί προσκυνητές, στον ιερό τούτο χώρο του Σκοπευτηρίου, του Σκοπευτηρίου Κασαριανής, στο θυσιαστήρι της αιματοβαμμένης καρδιάς της Ελλάδας, όπου 700 περίπου αγωνιστές εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Η 1η του Μάη, η μέρα του αιματιού, η αρχόντισσα και κυρά Πρωτομαγιά, ανήκει στους 200 κομμουνιστές, στους 200 ήρωες της Ελλάδας που δεν μπορεί κανένας να κλείσει μέσα σε λίγες αράδες το μεγαλείο και την ψυχική τους δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια τους στην ψυχική τους ανάταση και τη λεβεντιά τους μπροστά στο θάνατο, που δίνοντας πιο ισχυρές ιστορικές αποδείξεις ότι όταν διαμορφώνονται εκείνες οι συνθήκες και οι προποθέσεις, απλοί άνθρωποι μετατρέπονται σε μαχητές υψηλών ιδανικών, σε ανυπέρβλητους ήρωες. Αυτούς τους ήρωες ήρθαμε να τιμήσουμε που πέσανε για έναν κόσμο ειρηνικό, για μια κοινωνία δίκαιη, εκείνη τη Δευτέρα, 1η του Μάη του 1944. Ήταν μια μέρα εξαίσια της Άνοιξης, κι όμως η γη αθηναϊκή δεν είχε ακόμα αρκετά στεγνώσει για να μπορέσει να ρουφά το τόσο πολύ αίμα που άνθρωποι την πότισαν. Η φύση πια δεν το δεχόταν και αναγκαζόταν να το ξαναξερνάει, λέει η Μέλπο Αξιώτη. 80 χρόνια μετά την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών ηρώων, ξανασκαλίζουμε το τζάκι της ιστορίας για να μην ξεθοριάσει η ιστορία μας. Για να θυμούνται οι παλιοί και η μελούμενη γενιά που δασκελά τα πρώτα σκαλοπάτια της ζωής, να μάθει, να μάθουν. Να μάθουν πως από το 1941 έως το 1944 τα φασιστικά όρνια ρήμπαξαν την Ελλάδα μας. Τριπλή κατοχή. Ιταλοί, Γερμανοί και Βούλγαροι. Να μάθουν πως σε κάθε άκρη και γωνιά της πατρίδας μας γινόταν εκτελέσεις, γιατί ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε στους στιγνούς κατακτητές. Συσπηρώθηκαν στο ΕΑΜ και το ένοπλο τμήμα του ΕΛΑΣ, που καθοδηγητής, οργανωτής και αιμοδότης ήταν το ΚΚΕ. Να μάθουν πως οι 200 κομμουνιστές που τους μετέφεραν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου ήταν εξόριστοι στην ακροναυλία και την ανάφη από την βασιλομεταξική κυβέρνηση, η οποία και τους παρέδωσε στους κατακτητές. Ίδιας ράτσας κυριολόγοι και αφεντικά. Στην τυπική πλειοψηφία ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ που άντεξαν χρόνια διώξεων, βασανιστήριων και κακουχιών, ατσαλώθηκαν μπροστά στον εχθρό, έμαθαν να επιβεβαιώνουν κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, αλλά και το πιο σημαντικό, δεν έκαναν σπιθαμή πίσω από τις ιδέες του στρατανικά τους. Να μάθουν πως σε αυτόν τον ιερό χώρο σχεδόν καθημερινά οι Γερμανοί με τα τερατόμορφα SS του φέγγιζαν την καρδιά της Ελλάδας. Να μάθουν ότι ο καπετάν Μανώλης Σταθάκης 27 Τετάρτου 1944 έστειλε μια ομάδα 16 ελασιτών με επικεφαλής το Λοχία Προύσαλη να στήσουν ενέδρα στη θέση Παγκανιά λίγο έξω από τους Μολάους. Αφού άφησαν το πρώτο αμάξι με τους φαντάρους να περάσει, διέταξε επίθεση στις Κούσες. Έτσι, σκοτώθηκε ο αιμοσταγής υποστράτηγος Φρανς Κρέχ και τρεις αξιωματικοί. Την άνοιξη του 1944, η αντίσταση του λαού μας και της πόλης και τα χωριά φούντωνε. Όσο περισσότερο έχαναν οι φασίστες στις μάχες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στη Σοβιετική Ένωση, τόσο πιο βάρβαρες γινόταν οι εκτελέσεις ομήρων και αμάχων σε αντίπεινα για τις απώλειές τους. Έτσι, στις 30 του Απρίλη 1944 δημοσιεύτηκε η παρακάτω ανακοίνωση στην εφημερίδα Καθημερινή. Ρίχτηκε και ως φεϊβολάν στην Αθήνα. Την 27η Απριλίου 1944, κομμουνιστικές συμμορίες παρά τους Μολάους, κατόπιν μιας εξενέδρας αντίθεσης, εδολοφόνησαν ανάδρος έναν Γερμανό στρατηγό και τρεις συνοδούς του. Πολλοί Γερμανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν. Ως αντίπεινα θα εκτελεστούν. Ο τουφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η-5η-1944. Τα χωνιά από τον Αράπη και τα κουπόνια τη λαλούσαν. «Προσοχή, προσοχή! Σας μιλάει ο Ελλάς, λαέ της Κεσαριανής, οι γερμανοφασίστες κατακτητές δολοφονούν στο σκοπευτήριο τους πατριώτες κομμουνιστές, βασικά, κατάρα στους φασίστες. Ο Ελλάς θα εκδικηθεί». Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτά τα συνθήματα ακουγόντουσαν από τα χωνιά στη Κεσαριανή την επόμενη της εκτέλεσης. Και φόρτωναν τα πτώματα στα φορτηγά. Από τις καρότσες έτρεχε το αίμα στο μαύρο φόντο των ασφαλτωμένων δρόμων. Σχημάτισε ηριάκι και μικρές λίμνες καθώς τους πήγαιναν στο τρίτο νεκροταφείο. Και το αίμα έτρεχε από τη ματωμένη καρδιά της Ελλάδας.
πενταχρονιά δηλαλούσαν «Προσοχή, προσοχή, σας μιλάει το ΕΑΜ, λαέ της Κεσαριανής, η θυσία των εκατοντάδων εκτελεσμένων στο σκοπευτήριο και η ομαδική εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Πρωτομαγιάς θα μας θυμίζει το αιώνιο χρέος μας για τη λευτεριά, την ανεξαρτησία και την προκοπή του λαού». Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, κλείστε για λίγο τα μάτια, μονάχα για λίγο, και κοιτάξτε με τα μάτια του νου στο χώμα τούτο το μεγαλείο της ψυχής. Θα δείτε την ελεύθερη σκόπευση στον τρακοσάρι 92 αγωνιστών, 82 αντρών και 10 γυναικών, ανάμεσά τους τραυματίες του Αλβανικού με κομμένα ποδάρια. Θα δείτε τον 17χρονο Λικουρίνο να ανεβαίνει σε ένα βραχάκι για να έρθει ίσα με τους συντρόφους του για να το βρουν τα βόλια της ελευθεριάς. Θα δείτε... Θα δείτε την Ιρό Κωνσταντοπούλου με τη σκολική ποδιά να πέφτει από τα βόλια των ναζιστών μόλις 17 χρονών. Λίγες στιγμές πριν την εκτέλεση, όταν τα αυτοκίνητα τους έφεραν σκοπευτήριο, οι ήρωες βρήκαν το καιρό να αφήνουν την τελευταία τους υποθήκη, τα τελευταία σημειώματα πάνω σε ένα κομμάτι ύφασμα ή σε ένα κομμάτι χαρτί. Μερικά από αυτά. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης. Πρωτομαγιά. Γεια σας. Πάμε στη μάχη. Κώστας Τσίρκας. Το τραγούδι σας, αδέλφια μας, και τα μηνύματά σας μέσα από τις παράγκες και τα σακάκια της Ελληνικής Κεσαριανής απλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Και τα χωνιά συνέχισαν. Προσοχή, προσοχή. Σας μιλάει η ΕΠΟΝ. Σικάγο 1886. Θεσσαλονίκη 1936. Σκοπευτήριο Κεσαριανής 1944. Τρεις φάρι στους αγώνες της εργατικής τάξης. Εδώ, σε αυτή την προσφυγική του γειτονιά, η θυσία σας βρήκε αντάξιο χώμα. Εδώ, δόθηκαν πάνω από 47 μάχες. Μάχες που ξεκινούσαν από τις παράγκες των προσφύγων και αυτά έκανε δυνατή, αδύνατη την κατάληψη της Κεσαριανής. Δικαίως χαρακτηρίστηκε το Στάλινγκραντ της Ελλάδας. Η θυσία σας καρποφόρησε. Έγινε σύμβολο για την εργατική τάξη. Ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες ηρωικές πράξεις που έγραψαν λαμπρές σελίδες ηρωισμού στον αγώνα για την απελευθέρωση και της ένοπλης ταξικής πάλης του 1946-1949. Του αγώνα που μας δίδαξε ότι ο λαός, ό,τι αποφασίζει, μπορεί να νικήσει τον ταξικό αντίπαλο, όσο ισχυρός και αν είναι αυτός. Σε αυτόν τον δρόμο του αγώνα και της πάλης μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί η δράση του λαού ενάντια στην απεμπλοκή στους εμπειριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, είναι επικίνδυνες και κανείς δεν δικαιούται να σοπά ή να μένει θεατής όταν η φωτιά του πολέμου φουντώνει γύρω μας. Δίνουμε υπόσχεση να παλέψουμε για ένα μέλλον φωτεινό, να ανοίξουμε τον δρόμο για να επιβάλλουμε ριζικές αλλαγές, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας σε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας του Παραρτήματος Κεσαριανής, να συνεχίσουμε τις ξεναγήσεις στους μαθητές από όλη την Ελλάδα που έχουν ξεπεράσει τις 40.000 τα τελευταία 10 χρόνια. Και υποσχόμαστε, φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, να συνεχίσουμε αυτή την ενημέρωση της νεολαίας μας. Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας στον αντίποδα της αστικής επιχείρησης για την αναθεώρηση της παραχάραξης της ιστορίας. Η αστική ιστορική αναθεώρηση συμβαδίζει και στηρίζει τη σύγχρονη προβολή της αντιδραστικής θεωρίας των δύο άκρων. Συνεχίζουμε τον αγώνα με καμπάνια που θα διαρκέσει όλο τον χρόνο για να διεκδικήσει η κυβέρνηση τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις, επανορθώσεις από τις καταστροφές που προκάλεσαν στην πατρίδα μας οι φασίστες κατακτητές. 80 χρόνια μετά την απελευθέρωση παρεμένουν ανεκπλήρωτες οι δίκαιες αξιώσεις λαού μας. Γιατί καμιά μεταπολεμική κυβέρνηση δεν τις διεκδίκησε με επιμονή και σχέδιο ενέργειας για να μην διαταράξουν τις συμμαχικές σχέσεις των δύο αστικών τάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Από τον ιερό χώρο του σκοπευτηρίου, ζωντανή μαρτυρία της θηριωδίας του φασισμού και της απανθρωπιάς του πολέμου, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των λαών και φροντοβονάζουμε «Ποτέ πια πόλεμος». Ποτέ πια πολιτισμός, φασισμός. Αδέλφια μας, ζείτε στις καρδιές μας και καθοδηγείτε τον αγώνα μας. Αιώνια τιμή και δόξα στους ήρωες του θυσιαστηρίου της Λευτεριάς. Ευχαριστώ.